Κυρίες και κύριοι βουλευτές, έχει περάσει η ώρα, υπάρχει μια κόπωση. Στη συνέχεια των προγραμματικών δηλώσεων, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, θα σας παρουσιάσω εντάχει τις θέσεις και το σχεδιασμό μας για την πολιτική μας στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρώπης. Η Ελλάδα επιδιώκει ενεργό συμμετοχή και συνεισφορά στην αναμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας τους θεσμούς αλληλεγγύης, συνεργασίας, διαφάνειας και δημοκρατίας. Η συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση, σε συνδυασμό με την έκρηξη του προσφυγικού μεταναστευτικού προβλήματος, θέτουν υπό αμφισβήτηση θεμελιώδεις ευρωπαϊκές αξίες και δοκιμάζουν τη συνοχή των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Ευρωσκεπτικισμός ή και ευρωφοβία, αφύπνιση εθνικισμών, ενίσχυση ακραίων πολιτικών δυνάμεων είναι μερικά από τα συμπτώματα που εκδηλώνονται σε όλα σχεδόν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από την άλλη μεριά πάλι, δεν βλέπουμε να φαίνεται μια ολοκληρωμένη και πιστική αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τέτοια που να ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και τις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών. Η Ευρώπη δεν είναι παράδεισος, αλλά είναι ο κοινός πολιτικός μας χώρος. Η δική μας ιστορική ευκαιρία και το δικό μας καθήκον είναι να αξιοποιήσουμε τις ευρωπαϊκές συνθήκες, να αναδείξουμε το πολιτικό τους περιεχόμενο και τις λανθάνουσες δυνατότητες, αυτές ακριβώς που ενεργοποιούνται από την ίδια την Ένωση κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη για να δοθούν θεσμικές και πρακτικές λύσεις στα καινοφανή προβλήματα. Η μεγάλη οικονομική κρίση που άρχισε το 2008 και συνεχίζεται προκάλεσε τέτοιες μετατοπίσεις και προσαρμογές σε ευρωπαϊκούς θεσμούς, αδιανόητους προκρίσεις. Ο EFSM και ο ESM είναι δύο τέτοιοι καρποί αυτής της προσαρμογής στην κρίση. Μια άλλη παράλληλη πτυχή της πολιτικής μας πρέπει να είναι η επιμονή μας στο κοινό ευρωπαϊκό κεκτημένο, η συμπερίληψή μας εξακολουθητικά και ουσιαστικά στις υπάρχουσες προβλέψεις του κοινού κεκτημένου. Κάτι που φάνηκε να χάνεται κατά τα χρόνια της υπαγωγής μας στα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλωστε αυτή είναι η ουσία της Ενωμένης Ευρώπης. Ότι δηλαδή η Ευρώπη είναι ο κοινός πολιτικός χώρος. Χώρος ειρηνικής και δημιουργικής συνύπαρξης και όχι μια αόριστη κενή ιδεολογία. Ένα ευχολόγιο ή μια ηθικοπλαστική ρητορική. Ένας κοινός πολιτικός χώρος που διαμορφώνεται με συγκλήσεις, υποχωρήσεις, αναμετρήσεις, διορθώσεις, ακόμη και με συγκρούσεις, ενώ προωθητικές συγκρούσεις. Από αυτή την άποψη, η επώδυνη εμπειρία των τελευταίων ετών για τη χώρα μας μπορεί και πρέπει, και το κάνουμε ήδη, να αναδειχθεί σε ευρωπαϊκή εμπειρία και όχι σαν εθνική εξαίρεση. Και η πορεία της δικής μας ανασυγκρότησης να φανεί σαν το ευρωπαϊκό παράδειγμα εξόδου από την κρίση, έτσι ώστε να πάψουμε να είμαστε το βολικό αντιπαράδειγμα. Αυτή η αντιστροφή του στερεοτυπικού ή και κακόβουλου, πάντως μη επικοδομητικού για κανένα ελληνικού αντιπαραδείγματος, θα είναι η ύψιστη συμβολής μας και στη δική μας χώρα και στην Ευρώπη. Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα μας εδώ και μερικά χρόνια αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, οι οποίες όμως αφορούν και ολόκληρη την Ευρώπη. Διαχειριζόμαστε εδώ και αρκετές εβδομάδες, μερικούς μήνες, την τεράστια πίεση των προσφυγικών ροών. Μια πίεση δυσανάλογη ως προς τις δυνατότητές μας και εν μέσω σκληρών δημοσιονομικών περιορισμών. Σε εθνικό επίπεδο καταβάλουμε καθημερινά υπεράνθρωπες προσπάθειες για την αξιοπρεπή υποδοχή των προσφύγων με φιλόξενη διάθεση και ανθρωπιά. Συγχρόνως επιδιώκουμε την εξέβρεση συλλογικών ευρωπαϊκών λύσεων βασισμένων στις αρχές της αλληλεγγύης, του ανθρωπισμού και της δίκαιης κατανομής ευθυνών και βαρών. Μετά από επίπονες προσπάθειες, συμφωνήθηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο η κατανομή 160.000 προσφύγων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα προσεχή 2 χρόνια. Πρόκειται μόνο για ένα πρώτο βήμα, μικρό βήμα, αλλά βήμα. Διότι δεδομένου του τεράστιου αριθμού των προσφύγων, δεν έχουμε αυταπάτες ότι επιλύεται οριστικά το πρόβλημα. Διότι επιπλέον εργαζόμαστε για τη διαμόρφωση ενός μόνιμου μηχανισμού εσωτερικής μετεγκατάστασης όσων έχουν ανάγκη από διεθνή προστασία. Χρειάζεται να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στις νόμιμες οδούς μετανάστευσης, ώστε να διαραγεί ο φαύλος κύκλος της εξάρτησης προσφύγων και μεταναστών από τα κυκλώματα διακινητών.
και οφείλουμε να εστιάσουμε προπάντων στη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή στις αιματηρές πολύ νεκρές συγκρούσεις που αναγκάζουν εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να επιδιώξουμε το ταχύτερο δυνατόν μια οριστική διευθέτηση των κρίσεων στην περιφέρειά μας. Σε αυτή την κατεύθυνση άλλωστε μίλησαν σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο ενώπιον των Ευρωπαίων Βουλευτών και η καγκελάριος Μέρκελ και ο πρόεδρος Ολάντ. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, στον τομέα της οικονομίας το εγχείρημα της εμβάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρώπης αποτελεί μια πρώτη τάξης ευκαιρία για την αντιμετώπιση των αρχιτεκτονικών ατελειών της ΟΝΕ, αυτές που έγιναν τόσο εμφανείς κατά την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών στην Ευρωζώνη. Ο βαθμός επιτυχίας του εγχειρήματος της ΟΝΕ θα κρίνει συνολικά την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικό στοιχείο της ΟΝΕ που επιδιώκει η χώρα μας είναι η υιοθέτηση ενός πλαισίου οικονομικής διακυβέρνησης, το οποίο βασιζόμενο στην αλληλεγγύη και στους κοινωνικούς δείκτες θα απαντά με την απαιτούμενη ευελιξία στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών και θα διασφαλίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση, τον εξυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των οικονομιών μας. Αλλά πάνω απ' όλα θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή. Σε αυτή την κατεύθυνση, η δραστηριοποίηση της Βουλής των Ελλήνων και η αξιοποίηση του ρόλου που επιφυλάσσει στα Εθνικά Κοινοβούλια η Συνθήκη της Λισαβόνας θα μπορούσε να συμβάλλει στην ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμοποίησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής θα μπορούσε να φανεί κέριος και προσβλέπω σε μια γόνιμη συνεργασία με τους βουλευτές που θα παρτίζουν την Επιτροπή. Στο ίδιο πνεύμα, υποστηρίζουμε τον ενεργό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως εγγυητή της δημοκρατικής νομιμότητας στη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως γνωστόν, η ελληνική κυβέρνηση διετύπωσε επίσημο αίτημα προς τον πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου στις 19 Αυγούστου για θεσμική συμμετοχή του Ευρωκοινοβουλίου στην τακτική διαδικασία επιτήρησης της εφαρμογής της Δανειακής Σύμβασης, καθώς έτσι ενισχύεται η δημοκρατική λογοδοσία και ενισχύονται οι πιθανότητες να δοθεί έμφαση στις κοινωνικές επιπτώσεις των πολιτικών λιτότητας. Με γνώμονα πάντοτε την ανάκαμψη της οικονομίας μας, την ενίσχυση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, επιδιώκουμε ωφέλη από τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, το λεγόμενο σχέδιο Juncker, για την τόνωση της ανάπτυξης σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δυνατότητα αυτή μνημονεύεται άλλωστε ρητός και στη Συμφωνία της 12ης Ιουλίου. Στην ίδια κατεύθυνση θα δώσουμε έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων και τις δυνατότητες της πολιτικής συνοχής. Για την προγραμματική περίοδο 2014-20, στον τομέα της πολιτικής συνοχής, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αντλήσει πόρους ύψους περίπου 21 δισεκατομμυρίων ευρώ και επιπλέον οι προσπάθειές μας θα επικεντρωθούν στην επικείμενη αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2014-20, ώστε να επιτύχουμε την ενίσχυση της χώρας μας με επιπλέον πόρους. Δύο λόγια, κύριε Πρόεδρε, μόνο για το τελευταίο. Ως προς τις σχέσεις της Ένωσης με τους γείτονές της και τις τρίτες χώρες, η Ελλάδα υποστηρίζει την πολιτική διεύρυνση στα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, διότι πιστεύει ότι η προοπτική ένταξη στις γειτονικές χώρες λειτουργεί ως καταλύτης για την εμπέδωση της ειρήνης και της δημοκρατίας, άρα και της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή. Τέλος, εργαζόμαστε για τη σταδιακή εξομάλυνση των ευρωρωσικών σχέσεων, καθώς θεωρούμε τη Ρωσία στρατηγικό εταίρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παράλληλα για τη σταθερή ενίσχυση του διαλόγου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες της Νότιας Μεσογείου. Επίσης, θεωρούμε σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει υπόψη της και συγκεκριμένα η Επιτροπή τον προβληματισμό της κοινωνίας των πολιτών στις εμπορικές και κυρίως στις διατλαντικές συμφωνίες, όπως παραδείγματι την συμφωνία TTIP, κυρίως όσον αφορά την ανάγκη για περισσότερη διαφάνεια και ενημέρωση. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Καταθέστε στα πρακτικά. Δεν θα μιλήσετε, κύριε Γεωργιάδη, μετά τον επόμενο Υπουργό. Μία κουβέντα. Καθίστε αμέσως κάτω. Καθίστε αμέσως κάτω. Μιλάει ο Υπουργός. Καθίστε αμέσως κάτω. Καθίστε αμέσως κάτω. Θα μιλήσετε για ένα λεπτό. Θα απαντηθείτε. Είναι και περίφος. Δεν σε κοιτάω καλά.
Δεν είμαστε καλά, λέω εγώ. Σας παρακαλώ, κάτσετε κάτω. Δεν ξέρω γιατί είστε εκνευρισμένος. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Είμαι 7 ώρες εδώ πάνω. Καθίστε ήσυχος. Πολύ ήσυχος να είστε. Ο κύριος Ξεδάκης έχει το λόγο. Εσείς θα είστε πολύ ήσυχος. Όσο θέλει. Παρακαλώ, κύριε Ξεδάκη. 30 δευτερόλεπτα, σας ευχαριστώ. Τελειώστε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές. Πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ήρθατε, έχετε κάποιο πρόβλημα. Έλα. Ναι, τώρα θα τα ακούσω. Έλα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η χώρα μας βρίσκεται σε κρίσιμη ιστορική καμπή. Ας αναλογιστούμε τι έχουμε πάρει από την Ευρώπη, πώς αξιοποιήσαμε αυτά που έχουμε πάρει ή πώς δεν τα αξιοποιήσαμε. Τι κερδίσαμε και τι χάσαμε. Ας διδαχτούμε. Ας αναλογιστούμε όμως επίσης πώς μπορούμε να διδάξουμε την Ευρώπη μέσα από τη δική μας εμπειρία, μέσα από τα λάθη τα δικά μας και τις απώλειές μας και κυρίως από το πώς προσπαθούμε τώρα σκληρά να αντιστρέψουμε τα δυσμενή ιστορικά δεδομένα. Ο στόχος ο δικός μας, η προοδευτική διακυβέρνηση, η δημιουργική σύνθεση πραγματισμού και ριζοσπαστισμού δεν είναι μόνο εθνικός στόχος, είναι και ευρωπαϊκός. Αυτό περιμένουν οι Έλληνες πολίτες. Αυτό περιμένουν και οι Ευρωπαίοι. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Γεωργιάδη, έχετε το λόγο. Να λεπτό, κύριε, εσείς τι θέλετε. Σας παρακαλώ. Έχουμε μεγάλη...